Ο Μάρκος Μπότσαρης γεννήθηκε το 1790 στο Καρπενήσι Βρυτανίας. Ήταν Έλληνας ο πρωθυπουργός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και καπετάλιος των Συνδετών. Μετά την καταστροφή στη μάχη του Πέτα στις 4 Ιουλίου του 1822, μέρος των αποδικατισμένων ελληνικών δυνάμεων, κατάφερε να φτάσει στο Μεσολόγγι και βάλθηκε να το οχυρώνει ώστε να καθυστερήσουν οι Τούρκοι πολιορκώντας το. Η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση διώρησε στρατηγό τον Μάρκο Μπότσαρη. Ο Μπότσαρη στα τέλη του φθινοπόρου του 1822 ήρθε σε επαφή με τον Τούρκο Πασά Ομέρ Βριώνη που πολιορκούσε το Μεσολόγγι και άρχισε διαπραγματεύσεις μαζί του για την παράδοση της πόλης. Κέρδισε έτσι χρόνο αναγκάζοντας τα Οθωμανικά στρατεύματα όταν ήρθε ο χειμώνας να αποχωρήσουν προσωρινά. Το καλοκαίρι του 1823 ο Σουλτάνος έστειλε στη στερεά Ελλάδα τον Μουσταφά Πασά με πολυάριθμο στρατό και στόχο την άρρωση του Μεσολογγίου. Οι τουρκικές δυνάμεις σταθοπέδευσαν στη θέση Κεφαλόβρυσο κοντά στο Καρπενήσι. Τη νύχτα στις 8 Αυγούστου του 1823 έκαναν ευνηδιαστική επίθεση στο Οθωμανικό στρατόπεδο με λιγοστούς σουλιώτες και γυμνές σπάθες. Κατά τη διάρκεια όμως της επίθεσης, ο Μπότσαρης έπεσε νεκρός από ένα εχθρικό βόλι και μεταφέρθηκε από παλικάρια του στο Μεσολόγγι όπου κετάφηκε με τιμές. Στη μάχη αυτή, οι σουλιώτες εξόντωσαν εκατοντάδες Οθωμάνους στρατιώτες. Η μάχη στο Κεφαλόβρυσο θεωρείται ως το σημαντικότερο πολεμικό γεγονός στη διάρκεια του 1823 στην περιοχή της στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, ένας από τους γενναιότερους και τιμιότερους αγωνιστές της Επανάστασης, ο Μάρκος Μπότσαρης, είχε θυσιαστεί στον αγώνα για την ελευθερία.